Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χαρούμενο, υγιές και ευδαίμον να είναι για σας το 2024. Μία φορά για την οποία χρησιμοποιώ τα κόκκινα καμπανάκια για καλό σκοπό. Έχω γυρίσει από πριν, εννοείται, αυτό το βίντεο και το έχω προγραμματίσει ώστε να ανέβει στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, την ώρα που αλλάζει η χρονιά, που αφήνουμε πίσω μας το 2023 και υποδεχόμαστε το 2024. Υποθέτω πως οι πρώτοι οι οποίοι θα ακούσουν ή θα δουν αυτό το βίντεο είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την πολυτέλεια ή τη δυσκολία να περνούν μόνοι τους την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ή εκείνοι οι οποίοι είναι τόσο πολύ συντονισμένοι στο κανάλι, όπου ακόμη και όταν βρίσκονται μαζί με κόσμο μπορεί να πατήσουν το κουμπί της ειδοποίησης και να δουν το βίντεο. Λοιπόν, το έχω ετοιμάσει από πριν το βίντεο, το καταλαβαίνετε και από τα ρούχα που φοράω. Το προετοίμασα από πριν ώστε να ανέβει ακριβώς την ώρα που γυρνάει ο χρόνος. Αυτές είναι οι δικές μου προσωπικές ευχές για όλους όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και συμμετέχετε στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, στη ψυχοεκπαιδευτική μας οικογένεια. Έφτασε επιτέλους το 2024. Ξεκίνησε η καινούρια χρονιά. Όπως κι αν μας έχει αφήσει το 2023, εύχομαι ολόκαρδα το 2024 να είναι η χρονιά που θα εμπνευστούμε περισσότερο, ούτως ώστε να προσέξουμε, να φροντίσουμε και να καλλιεργήσουμε την πολύτιμη ψυχή μας. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης αυτό και δεν θα μπορούσε να έχει ευχές από εμένα ως ψυχοεκπαιδεύτρια, ψυχολόγο και υπεύθυνο του καναλιού, οι ευχές θα έχουν ψυχολογική υφή. Λοιπόν, είναι προκλητικές αυτές οι μέρες, είναι challenging όπως λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να δυσκολευτεί λίγο, να σκεφτεί περισσότερο την μοναξιά που έρχεται να πάρει τη θέση της μοναχικότητας με κόπο κερδισμένης, όπως είπαμε, την ημέρα των Χριστουγέννων. Είναι δύσκολες μέρες, όμως μπορούμε να προσπαθήσουμε να τις δούμε με μια ματιά αποφασιστική και αποτελεσματική. Είτε είστε πολύ καιρό εδώ στο κανάλι μας, είτε είστε καινούργοι άνθρωποι που μπήκατε στη ψυχοεκπαιδευτική μας οικογένεια, εδώ υπάρχουν πάνω από 4.500 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο εδώ στο κανάλι, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή γνώσης, ψυχοεκπαιδευτικής γνώσης, πηγή συναισθηματικής και ψυχικής στήριξης και να μας δώσουν παραδείγματα ότι κι άλλοι άνθρωποι, όπως και εμείς, δυσκολεύονται με τη σχέση τους με τον εαυτό τους, δυσκολεύονται με τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους και άλλοι άνθρωποι περνούν παρόμοια με αυτά που βιώνουμε εμείς και όμως έχουν και ιστορίες επιτυχίας να διηγηθούν. Θέλω να σας πω πώς, όπως, με τον ίδιο τρόπο, από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί η ζωή μας να αλλάξει προς το χειρότερο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τη μια στιγμή στην άλλη, η ζωή μας μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να βλέπουμε μόνο αυτά που μας δυσκολεύουν. Και έχουμε την τάση να βλέπουμε ίσως το ποτήρι μισό άδειο παρά μισό γεμάτο. Και κάποιοι από εμάς, σε συγκεκριμένες περιόδους της ζωής μας, έχουμε και όλα τα δίκαια να το κάνουμε. Γιατί εάν σε βρίσκει το ένα μετά το άλλο κακό ή δυσκολία, δεν είναι και τόσο εύκολο να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου, την ψυχραιμία σου και την αποφασιστικότητά σου. Θέλω να σας πω ότι γίνεται όμως. Δεν είναι εύκολο, γίνεται. Μπορούμε αυτή τη χρονιά να πάρουμε ένα resolution. Ακούσατε το podcast στις 28 του Δεκέμβρη για τα resolutions και για την εσωτερική κινητοποίηση ώστε να επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Resolutions, λέει, είναι αυστηρές αποφάσεις που παίρνει ένας άνθρωπος ώστε
τον νέο χρόνο να κάνει κάτι συγκεκριμένο ή τον νέο χρόνο να σταματήσει να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Όταν μιλάμε φυσικά για New Year's Resolutions, για σοβαρές αποφάσεις για τη νέα χρονιά. Μπορούμε να πάρουμε αυτή τη σοβαρή απόφαση? Να βλέπουμε τη ζωή μας, την πραγματικότητά μας με αισιοδοξία? Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε όλη τη ψυχοδουλειά την οποία περιγράψαμε στο τελευταίο podcast, αυτό που ανέβηκε στις 28 Δεκεμβρίου. Αν όμως έχουμε ως κίνητρο και ως στόχο την αισιοδοξία και το να έχουμε κέφι και καλή διάθεση, μπορούμε να βάλουμε πιο εύκολα σε εφαρμογή τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για να μπορέσουμε οι στόχοι μας να υλοποιούνται. Για να μπορέσουμε να μην φέρνουμε εμείς ήδη εσωτερικά αντικίνητρα στους στόχους μας. Εάν με συμπαθείτε και αν συμπαθείτε και τη δουλειά που γίνεται εδώ στο κανάλι, θέλω να σας πω ότι την αισιοδοξία την έχω διδαχτεί από τον πατέρα μου. Με τον πατέρα μου γνωρίζετε, όσοι είστε πολύ καιρό εδώ στο κανάλι, ότι έχουμε απόσταση, ότι είμαστε no contact. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει και καλά στοιχεία. Βεβαίως και έχει. Και ένα από τα καλά στοιχεία που έχει είναι η αισιοδοξία του και το σκεπτικό του σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα συμβάντα. Το σκεπτικό του ήταν πάντοτε ότι ο γέγονε, γέγονε. Αυτό που έχει ήδη συμβεί, έχει ήδη συμβεί. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Τι μπορώ να ελέγξω ή τι μπορώ να αλλάξω? Τον τρόπο που θα αντιδράσω σε αυτό και τον τρόπο που θα προχωρήσω στη συνέχεια. Αυτή είναι η αισιόδοξη ματιά. Να αποδέχεσαι τις πραγματικότητες, να το παίρνεις απόφαση ότι έγινε αυτό το πράγμα, τελείωσε και να δεις τι μπορώ να κάνω εγώ από τη δική μου την πλευρά, ούτως ώστε να εξελιχθώ από εδώ και πέρα. Εγώ τώρα σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να μην πετάγεται αυτή η τρίχα μαλλί, γιατί έχω να γυρίσω και άλλα βίντεο για τις γιορτινές μέρες. Λίγη λακ θα έλυνε το πρόβλημα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι ό,τι και αν συμβεί, θα παίρνουμε το δρόμο της αποδοχής της πραγματικότητας και τον υπεύθυνο δρόμο του να δουλέψουμε με τον εαυτό μας και με τον εσωτερικό μας κόσμο, όπως έχουμε πει σε όλα σχεδόν τα βίντεο εδώ στο κανάλι, ούτως ώστε να κάνουμε εμείς ήδη τον κόσμο μας καλύτερο. Και για τους παλιότερους, θυμάστε ότι μπροστά στα μάτια σας, μέσα από τις οθόνες σας, παρακολουθήσατε στα γενέθλια μου το 2020 κάτι δύσκολο που μου συνέβη και εμένα, και πώς, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο, το πήρα απόφαση, το αντιμετώπισα και ξεκίνησα με αισιοδοξία να αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες και να προσπαθώ να βελτιώνω τον εαυτό μου. Σήμερα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, αφού μπαίνουμε στο 24, είναι 4 χρόνια παρά 5 μήνες, είμαι πάρα πολύ καλύτερα. Δεν θα μπορούσα όμως να ήμουν πάρα πολύ καλύτερα αν δεν έπαιρνα την αισιοδοξία ως εργαλείο τότε για να δουλέψω τόσο καιρό πάνω μου. Σας εύχομαι να είστε καλά. Σας προτρέπω να αποφασίσετε ως New Year's Resolution την αισιοδοξία, η οποία αισιοδοξία δεν σημαίνει τοξική θετικότητα, δεν σημαίνει να περπατάμε στα συννεφάκια, σημαίνει να αποδέχουμε την κατάσταση, ο γέγονε γέγονε, shit happens, και να προχωρούμε με τη δική μας εσωτερική ψυχοδουλειά, που είναι η μόνη την οποία μπορούμε να ελέγξουμε, ούτως ώστε να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Σας αφήνω τώρα, γιατί είναι ώρα να πάτε να φάτε, ξέρω εγώ, κανένα κομμάτι βασιλόπιτα. Προσέξτε το δόντι σας, μην το χτυπήσετε τίποτα πάνω στο φλουρί. Και ξέρω εγώ, να ακούσετε τις ζωντανές μεταδόσεις τηλεοπτικών εκπομπών κονσέρβας με τους τραγουδιστές. Να πιείτε τι θα πιείτε, να φάτε τι θα φάτε, να χαλαρώσετε. Για μένα η πρωτοχρονιά είναι πάντα μια μέρα που είναι συνδεδεμένη με μαυρό-άσπρες ταινίες του Χοντρού και του Λιγνού στην τηλεόραση, γιατί αυτές παρουσίαζε η κυπριακή τηλεόραση όταν ήμουν παιδί την πρωτοχρονιά. Είναι συνδεδεμένη με φαγητό, είναι συνδεδεμένη με κουραμιέδες, είναι συνδεδεμένη με βασιλόπιτα, είναι συνδεδεμένη με ξάπλα και χαλάρωση. Σας εύχομαι
να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε την πρωτοχρονιά και εδώ θα είμαστε το 2024 να τα λέμε και να συνεχίσουμε να αγαπιόμαστε. Σας αγαπώ πολύ. Μουά! Μουά!